Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Μπράβο, Τίσσα, καλά είσαι φοβερή. 18 φορές σε μία μέρα. Ναι, γιατί εσύ με τον μπουμπούκο πώς σας κάνεις. Σε μία μέρα. Ναι. Σε μία μέρα, 6 φορές. Αυτό που απάντησες είναι ψέμα. Καλά, 5. Κόψε κάτι. Άντε, 4. Κόψε, είπα. Καλά, 3. Με τον μπουμπούκο είπε, όχι με τον Μπραντ Πιτ. Εντάξει, μία φορά και αυτή με το ζόρι. Έτσι, μπράβο. Και δεν μου λες, κατά τη διάρκεια των ερωτικών περιπτύξεων, βάζεις πάνω σου διάφορα. Φράουλες, ας πούμε, σαντιγί, ρόγες από σταφύλι, σοκολάτα. Μ' αρέσει να έχω πάνω μου διάφορα και να τα τρώει ο άλλος σιγά σιγά. Αλλά όχι μόνο φρούτα και γλυκά, όπως είπες, σαντιγί, σοκολάτα και τέτοια. Βάζω τη βρω πρόχειρο, κανένα κεφτέ, καμιά ελιά, καμιά σαρδέλα. Μια φορά με το ζήσει, όχι, θα το πω, σταμάτα, σταμάτα. Είχα βάλει ένα κομμάτι παστίτσιο μεγάλο, μια μελιτζάνα φούρνου, μια μύδια σαγανάκι, κάτι ροκροκέτες, μια μπατζάρια σκορδαλιά, ένα τζατζίκι, λίγο παστούρμα, ένα ταψί μπακλαβά και μισό καρπούζι. Τα έφαγε ο Ζήσης και έπεσε κάτω ξερός, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα μετά. Ζήση, θυμάσαι, θυμάσαι, κοιμάσαι. Ζήση, γιατί δεν μιλάς, ντρέπεσαι, πες και εσύ Ζήση. Πες και εσύ ζήσει, όλα εγώ θα τα λέω. Θες, γιατί δεν μιλάς, ντρέπεσαι. Μια άλλη φορά είχα βάλει μια ποικιλία με κρεατικά, γιατί ήταν μεγάλη παρέα. Πάμε σε πιο δύσκολες ερωτήσεις. Παίζουμε για 50.000 ευρώ. Τίσα, μετά το θάνατο του πρώτου σου άντρα, παντρεύτηκε στον Ηλία. Ναι. Αυτό είναι γιατί τον χώρισε. Γιατί ήταν βρωμιάρης. Σοβαρά. Ναι, είχε τσακωθεί με το αφρόλτα, το σαμπουάν, το αποζημητικό. Με το μπάνιο είναι ακόμα στα δικαστήρια. Αφού άμα ήθελα να κρύψω κάτι, το έβαζα κάτω από το σαπούνι. Αλήθεια. Ναι, μου έλεγε τι είμαι για να πλένουμε κάθε μέρα πιάτο. Τουλάχιστον είχε χιούμορ. Ό,τι να σου πω, το καλύτερο αστείο του ήταν να την αμολάει μπροστά μου και να λέει γελώντας, «Ωχ, πάτησε ένα πατραχάκι». Τρίτη ερώτηση. Έλα καλέ, σταμάτα, γιατί το κάνεις τώρα αυτό επίτηδες. Επίτηδες. Αυτόν τον δεύτερο άντρα σου, τον Ηλία, τον συναντάς και τώρα που είσαι παντρεμένη. Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Θα την εσφάξω. Όχι. Ψέμα. Ναι. Αλήθεια. Όχι. Ψέμα. Ναι. Κατάσταλαξε κάπου μη σουγά το τι έχεις και δεν έχεις. Καριό. Α. Ξεκο... Άρα, μας έχεις φτιάξει βραδιάτικα. Ναι. Αλήθεια. Μην το αλλάξεις. Το συναντάω τυχαία στο δρόμο. Στο σοκάκι με τα πετρόχτιστα. Στην οδό Σούτσου και Τσάτσου γωνία. Μπροστά από το παπουτσάρικο του Τσάτσαρη, δίπλα στο πατσατζίδικο του Τσιτσιφιόγκουρα. Και λέτε απλά ένα γεια ή κάνετε και κάτι παραπάνω? Ω, λέμε απλά ένα γεια. Επ. Καλά, μαρτυριάρη. Εντάξει, κάνουμε και κάτι παραπάνω. Θα την εσπάξω! Ήρεμα, φιλαράκο, μην πάθεις και τίποτα. Την υγειά μας να έχουμε πάνω απ' όλα. Την υγειά μας και όλα τα άλλα. Τι σα, αισθάνεστε αρκετά ξεφτυλισμένοι? Καθόλου. Θα φύγεις δηλαδή με 50.000 ευρώ ή συνεχίζεις για τις 100.000? Τι κάνουμε, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Εσείς ό,τι πείτε, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Συνεχίζω. Τίσα, μετά τον Ηλία παντρεύτηκε σε έναν Ελληνοϊταλό, τον Λουίτζι. Ναι, τον αδερφό του Σιλβέστρο. Μα αυτό γιατί χώρισες? Γιατί ήταν μετροσέξουαλ. Μετροσέξουαλ, τι είναι αυτό καλέ? Καλά, δεν έχεις ακούσει. Είναι το νέο μοντέλο του άντρα που αποτριχώνεται, βγάζει τα φρύδια του, βάζει κρέμες στο πρόσωπο, παρακολουθεί τη μόδα. Πώς ήταν ο Ανέστης Βλάχος παλιά? Ναι. Καμία σχέση. Και? Τι και, όλα καλά μέχρι την πρώτη νύχτα του γάμου. Βγάζω τον ηφικό, βγάζει το σακάκι. Βγάζω το κομπινεζόν, βγάζει το παντελόνι. Το κοιτάζω, με κοιτάζει. Αυτό ήταν. Φοράγαμε την ίδια κοιλότητα σε άλλο χρώμα. Μου λέει, καλά μωρή, που τι βρήκες στη Βέραμαν? Έφαγα όλα τα Victoria's Secret στη Νέα Υόρκη, μόνο σε σωμών την είχανε. Από τότε δεν το ξαναείδα, μάλλον ψάχνει το κιλοτάκι το Βέραμαν, γιατί δεν ήτανε Βέριμαν, καταλαβαίνεις. Τέταρτη ερώτηση.
συνάδελφοι. Έλα καλέ, σταμάτα το αντικαστείο. Έχεις πάει με άλλους άντρες, όσο είσαι παντρεμένη με το Ζήση. Ναι. Αυτό που απάντησες είναι αλήθεια. Θα την εξπάξω! Ηρέμησε, Ζήση. Και δεν μου λες, είναι πολύ. Τι έγινε, δεν θες να απαντήσεις. Όχι, μετράω. Μου δανείς ένα χέρι. Κάτσε για να μην μπερδευτώ. Με τον Κώστα που έχει το συνεργείο απέναντι, με τον βοηθό του, με τα παιδιά από το Βουλκανιζατέρ, με την παρέα της Φεγγαρόπετρας, με ένα Κινέζο πέρσι, με ένα Πέρσι πρόπερσι. Το καλοκαίρι που είχα πάει διακοπές στη ζούγκλα του Αμαζονίου, είχα πάει με έναν Άγγλο, ένα Γάλλο, ένα Ιταλό και ένα Πόντιο. Μόλις είχαν πέσει. Ε, τώρα θα την εσφάξω! Συγγνώμη, φταίω εγώ. Είχαμε βάλει τους όρους μας πριν το γάμο. Τι όρους είχατε βάλει, δηλαδή? Να, μου είχε πει ο κύριος από εδώ. Καφέ κάθε πρωί στις 7 πιω, δεν πιω. Εφημερίδα κάθε πρωί στις 11 διαβάσω, δεν διαβάσω. Φαΐ κάθε μεσημέρι στις 2 φάω, δεν φάω. Ζεστό νερό κάθε απόγευμα στις 7 πληθώ, δεν πληθώ. Και εγώ του είχα πει, σεξ κάθε βράδυ στις 9 έρθεις, δεν έρθεις. Φταίω εγώ και σιγά το σεξ που κάνει. 2 λεπτά και αυτό είναι όλο. Γιατί λίγα είναι τα 2 λεπτά. Το ξέρεις ότι τα ελάφια φτάνουν σε οργασμό σε 15 δεύτερα. Όν σου λέει κάτι αυτό. Ναι, αλλά τα ελάφια έχουν κάτι κέρατα, να. Όν σου λέει κάτι αυτό. Αλήθεια τι είσαι. Μιλάς στο Ζήση όταν κάνετε έρωτα. Ναι, μιλάω. Και τι του λες? Ει, ξύπνα. Ει, ξύπνα, ρε. Εσένα, ποια φράση δεν σ' αρέσει να ακούς από το Ζήση όταν κάνεις έρωτα? Γυναίκα, γύρισα σπίτι. Πάντως, σ' αρέσει το σεξ. Ναι, πολύ. Να σου πω κάτι. Μπορώ να πω κάτι εμπιστευτικά στην κυρία Ευγενία. Είμαι πολύ οργασμικό άτομο. Για να καταλάβεις, κάθε φορά που φτερνίζομαι, έχω και έναν οργασμό. Σοβαρά, φέρνεις κάτι γι' αυτό? Ναι, πιπέρι. Ήτανε πολλαπλός. Και να σου πω και κάτι άλλο. Στο σεξ μ' αρέσει πολύ η στάση κεμπάπ. Ποια είναι η στάση κεμπάπ? Κάθεσαι εσύ στα 4, έρχεται άλλος από πίσω και μπαπ. Κατάλαβες? Και μ' αρέσει πολύ και η σίσκεμπαπ, την έχεις ακουστά, σίσκεμπαπ. Όπως εσείς τα 4 και ο άλλος από πίσω κεμπαπ, ο άλλος περιμένει δίπλα, λες σίσκεμπαπ σε λίγο. Και μόλις έρθει στη σειρά του, εξυπηρετεί το κύριος, παίρνεις την παραγγελία από πριν, κατάλαβες? Και όλα με λίγα άλλα. Πάντως γενικά έχεις μία έφεση στο ερωτικό παιχνίδι. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Να υποθέσω δηλαδή ότι έχεις πάρει μέρος και σε ομαδικό σεξ. Ναι, αλλά μην ρωτήσεις ποια ομάδα ήτανε. Δεν θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι ήταν 18 άτομα και ο ένας από αυτούς ήταν ξένος αυτός. Δεν συμμετείχε γιατί δεν του είχε έρθει ακόμα η πράσινη κάρτα. Αυτό το ξέρει ο άντρας σου. Και ότι δεν του είχε έρθει η πράσινη κάρτα. Όχι, εννοώ τη συμμετοχή σου στο όργιο. Όχι, δεν το είπα ποτέ γιατί μπορεί να θύμωνε. Θα την εσφάξω! Είδες που στο είπα. Ήρεμα, φιλαράκο, την υγειά μας να έχουμε πάνω απ' όλα. Την υγειά μας και όλα τα άλλα. Μπράβο, τι είσαι, 18 άτομα αντέχεις πάντως. Καλά, παλιά έγινε αυτό, έτσι.